Ούτε η ίδια η Ευδοκία Ρουμελώτη δεν κατάλαβε καλά-καλά πως έγινε το ατύχημα στη σκηνή του θεάτρου στην παράσταση Κουρδιστό Πορτοκάλι, στην οποία πρωταγωνιστεί. Το έργο μας έχει αρκετές σκηνές βίας. Έγινε ένα λάθος, κάπως ένας συνάδελφος κατά λάθος του φύγε το ρόπαλο από το χέρι και έπεσε πάνω στον αγκώνα μου. Πάνω το ρόπαλο είχε ένα αντικείμενο, ένα σίδερο που δεν το είχαμε βγάλει και χτύπησα πάνω σε αυτό το σίδερο. Ο πόνος ήταν πολύ δυνατός, παρόλα αυτά η ηθοποιός παρέμεινε σε σκηνή μέχρι το τέλος της παράστασης. Στη συνέχεια πήγε στο νοσοκομείο με αποτέλεσμα να της βάλουν γύψο. Το ατύχημα έγινε στα πρώτα 10 λεπτά του έργου. Ευτυχώς ένας συνάδελφος βρήκε ένα σπρέι το οποίο παγώνει εκεί το σημείο, οπότε ρίχναμε κάθε 5 λεπτά και προσπαθούσα να το σώσουμε και να το φτιάξουμε έτσι. 15 μέρες θα έχει δεμένο το χέρι της η Ευδοκία Ρουμελιώτη. Τυχερή, μέσα στην ατυχία της ήταν ηθοποιός, καθώς δεν το έσπασε το χέρι της, αλλά το ράγισε. Όταν τελείωσα και με πήγε ο άντρας μου στο νοσοκομείο, πραγματικά δεν ήξερα. Του λέω, καλά, τελειώσαμε την παράσταση. Ο ρόλος στο θέατρο προσαρμόστηκε μετά το ατύχημά της, ενώ μπλε πέτρα έβαλε η ηθοποιός, καθώς και πέρσι είχε ατύχημα όταν έπεσε από αρκετό ύψος την ώρα που πότιζε τα λουλούδια της.